Η πρώτη μου ερώτηση βέβαια ήδη έχει απαντηθεί, γιατί είδα ότι έρχονται καινούργια μηχανήματα στο μπλόκο, αλλά να την κάνουμε για τυπικούς λόγους. Τι γίνεται με τους αγρότες της Κορινθίας, τι γίνεται με το μπλόκο του Ισμού, αποσύρεστε ή συνεχίζετε τον αγώνα? Το μπλόκο του Ισμού, όπως είπες, κλιμακώνεται, ήδη καταφθάνουν καινούργιες δυνάμεις από τρακτέρ και από κόσμο. Δεν εγκαταλείπουμε για κανένα λόγο μέχρι να πάμε στη συζήτηση με τα αιτήματα όπως τα είχαμε καταθέσει προ 3 μηνών. Από την πρώτη στιγμή δηλαδή, από μηδενικές βάσεις? Σχεδόν ναι. Μάλιστα. Σχεδόν ναι. Αυτό το Σαββατοκύριακο χαρακτηρίστηκε από μια πρωτοφανή άνοδο των αγροτών για να συζητήσετε, για να λάβετε πραγματικές δεσμεύσεις και όχι λόγια του αέρα. Ναι. Τελικά, πήρατε αυτό που θέλατε ή απογοητευτήκατε? Δεν απογοητευτήκαμε καθόλου. Ίσα-ίσα άλλοι μας καπέλωσαν. Εμείς πήγαμε μια χαρά. Η αστυνομία και ο κύριος Τσίπρας μας απάντησε με χημικά και δακρυγόνα σε άμαχο πληθυσμό, γιατί είχαμε γυναίκες και παιδιά, ενώ εμείς δεν πήγαμε καν να τσακωθούμε ούτε με άγριες διαθέσεις, τίποτα. Μας σταμάτησαν στο Χαϊδάρι με σκοπό, ούτε και εμείς δεν καταλάβαμε, μας έκλεισαν σαν ποντίκια, χωρίς, δεν υπήρχε λόγος. Παρότι δεχτήκατε και να μην πάνε τα αγροτικά μηχανήματα, γιατί εμείς το ζήσαμε αυτό το πράγμα εδώ, μόνο με λεωφορεία, μόνο με αυτοκίνητα πολιτικά. Πήγαμε με λεωφορεία και αυτοκίνητα, ελάχιστα αγροτικά, και τελικά δεν μας άφησαν ούτε με αυτά. Παρόλο που είχαμε πει να ανεβάσουμε και 20 τρακτέρ στην Αθήνα, τελευταία στιγμή μας το αρνήθηκαν. Μάλιστα. Από εκεί πέρα τι? Νέοι άνθρωποι είσαστε εσείς και τώρα εσείς πρέπει να αρχίσετε σιγά σιγά να δουλεύετε και στα χωράφια σας για να έχετε παραγωγή για του χρόνου. Ήδη έχουμε παρατήσει πίσω τις δουλειές. Οι δουλειές είναι μέρες τώρα πίσω, αλλά τον αγώνα δεν θα τον εγκαταλείψουμε. Ήδη έχουμε καλέσει και άλλο κόσμο και άλλα τρακτέρ μέχρι τελικής δικαίωσης. Έγινε πολλή συζήτηση για κάποια από τα μπλόκα που αποφάσισαν να πάνε στη συζήτηση με τον Πρωθυπουργό. Εσείς λέτε μόνο από μηδενική, να αποσύρει το νομοσχέδιο και από την αρχή. Με τον ΟΓΑ, όπως είχαμε πει, εξυγίανση του ΟΓΑ, να έχει αυτόνομο ταμείο, το κατά κύριο επάγγελμα αγρότη και το φορολογικό να έχει όπως έχει. Δεν μπορούμε να πληρώνουμε κάτι παραπάνω. Για τα μπλόκα που αποφάσισαν να πάνε στη συζήτηση, να στείλουν τις προτάσεις τους προς την κυβέρνηση. Για τα υπόλοιπα μπλόκα δεν γνωρίζω κάτι τι έχουν κάνει αυτή τη στιγμή, γιατί αλλάζουν συνεχώς οι αποφάσεις. Δεν ξέρω αν συμφωνούμε με τα υπόλοιπα μπλόκα. Εμείς έχουμε βγάλει δικά μας αιτήματα και θα προχωρήσουμε με αυτά. Πολλή συζήτηση έγινε για την γροθιά που είδαμε στο εργατικό κέντρο. Ότι αυτά τα δάχτυλα τα ενωμένα σε μία γροθιά, ότι είναι η πραγματική δύναμη. Νιώθετε ότι σήμερα έχετε αυτή την πραγματική δύναμη? Είναι ενωμένοι οι αγρότες όλης της Ελλάδος? Είναι όλοι οι αγρότες ενωμένοι όλης της Ελλάδος και ακόμα θα δυναμώσουμε πιο πολύ. Θα είναι μεγαλύτερη μπουνιά.